Ευτυχώς για τους θεατές που είναι εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες εδώ στις Κερκίδες, οι ουρανοί έχουν ανοίξει για τα καλά και δεν φαίνεται να κλείνουν για την ώρα. Παρ' όλα αυτά, οι φύλαθλοι σχεδόν ηρωικά βρίσκονται στις θέσεις τους και δεν πτωούνται καθόλου, κάνοντας μάλιστα με τις φωνές τους ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία τους. Μια πάρα πολύ όμορφη ατμόσφαιρα για το παιχνίδι που, αν μη τι άλλο, ελπίζουμε να τους ανταμείψει σήμερα με ένα πολύ όμορφο θέαμα. Ένα γήπεδο στολίδι που σίγουρα σε φτιάχνει. Είτε αγωνίζεσαι σε αυτό, είτε βλέπεις αγώνα. Να δούμε τι θα γίνει. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Στα πίσω η μπαλά θα δοκιμάσουν να χτίσουν την επίθεση από το 0. Πετάει την μπάλα και να η κεφαλιά. Δεν ήταν τυχερός εδώ. Σε μαρκαρίστηκε πολύ όμορφα και βρέθηκε ουσιαστικά αφύλακτος στην αντίπαλη εστία. Αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Θα γεμίσει προς τον άξονα. Με τόσους παίκτες μέσα στην περιοχή, είναι πραγματικά κρίμα που έχασαν μια τέτοια ευκαιρία. Μέχρι τώρα δεν έχουν πολύ σωστά. Εδώ υποδεικνύεται το φάουλ. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Τη στέλνει μακριά και ανασένει λίγο η άμυνα. Και συνεχίζει. Κάνει επίδειξη τεχνικής κατάρτισης εδώ. Επιχειρεί το σουτ. Την έδιωξε, αλλά όχι και πολύ καλά. Ναι, πέρασε και κάνει το σουτ. Μου θύμισε λίγο τα γκολ που βάζαμε στην Αλάνα μικρή. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα μετά από αυτό το 1-0. Κατάφεραν με την αξία τους να πάρουν το προβάδισμα. Θα πρέπει τώρα να προσέξουν πολύ γιατί ο αντίπαλος καραδοκεί. Ανέξυπνη αυτή η παλιά.
ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Και ακόμα μένει όρθιος. Καλά το πήγε μέχρι ένα σημείο, αλλά τελικά τα έκανε θάλασσα. Μάλλον υπήρξαν πολλά σώματα στην περιοχή, οπότε δύσκολο να γίνει κάποιο σουτ με αξιώσεις από εκεί. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας. Την κόβει! Παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Ο διαιτητής στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Και να είμαστε λοιπόν στην ανάπαυλα. Στα πρώτα 45 λεπτά είδαμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία από τις δύο ομάδες, ένα γκολ και γενικά ένα ευχάριστο παιχνίδι. Οι επιθετικοί λειτουργήσαν αποτελεσματικά, αλλά η παρουσία του κέντρου ήταν καθοριστική και στα ανασταλτικά, αλλά και στα επιθετικά τους καθήκοντα. Μονάχα ένα γκολ χωρίζει τις δύο ομάδες. 1-0 το σκορ. Ο αγώνας άρχισε και πάλι. Πιστεύω πως το παιχνίδι θα γίνει πιο ανοιχτό τώρα. Είναι μονόδρομος, θα έλεγα. Υποπίπτει σε φάουλ. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Καταλήγει σε πλάγι. Και τη στέλνει μέσα στην περιοχή. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Τα πράγματα γίνονταν πολύ επικίνδυνα εκεί με αυτή την παλιά. Αλλά η έγκαιρη επέμβασή του απομάκρυνε την δύσκολη κατάσταση. Σέντρα με καλές προϋποθέσεις. Δεν βρήκε συμπαίκτη του. Έβαλε πολύ δύναμη και βγαίνει έξω η μπάλα. Βλέπουμε πως το μοναδικό τέρμα του αγώνα ήταν και αυτό που έκανε τη διαφορά. 1-0 το σκορ. Και οι δύο ομάδες παλεύουν για την κατοχή. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Είναι κόρνερ. Καλά το πάνε, αλλά θα πρέπει να επιμείνουν περισσότερο. Δεν έχουν άλλη επιλογή. Πρέπει πια να τα παίξουν όλα κορώνα γράμματα. Ναι, όντως. Προς τα πίσω. Την μπάλα. Μάλλον ήρθε η ώρα να ενισχύσουν την επίθεσή τους και να επιδιώξουν την ισοφάριση. Οι αμυντικοί θα πρέπει να προωθούνται πιο πολύ και ας ρισκάρουν.
πιέζουν για άλλο ένα γκολ, έτσι ώστε να θέσουν τέρμα στα όνειρα των αντιπάλων τους. Θα σουτάρει για γκολ. Πολύ δυνατό σουτ. Αυτοί οι παίκτες είναι πολύ επικίνδυνοι στα τοποθέσεις τους. Πολύ δύσκολη δουλειά πραγματικά για την αντίπαλη άμυνα. Τώρα θα πραγματοποιηθούν οι αλλαγές που περιμέναμε. Αν θέλουν να πάρουν αποτέλεσμα, πρέπει να αρχίσουν να παίζουν πιο επιθετικά. Πάσαμε αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Βρήκε πολύ ωραία το συμπαίκτη του εκεί στα πλάγια, με χώρο μπροστά του. Αυτός ο παίκτης είναι μεγάλη ψυχή. Δεν διστάζει να τα βάλει με όποιον βρει μπροστά του. Ελάχιστος χρόνος πλέον τους χωρίζει από το πολυπόθητο αποτέλεσμα. Στενά περιθώρια, ξεπέρασαν την δοκιμασία. Το οφείλουν στην αμυνά τους, η οποία ήταν καταπληκτική. Και η αμυντική και ο τερματοφύλακας ήταν σε εξαιρετική φόρμα σήμερα. Απλά έτυχε τώρα μια στιγμιαία έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης στο τέλος. Λοιπόν, πριν αφήσουμε το γήπεδο, έχουμε λίγο χρόνο για να ευχαριστήσω τον Γιώργο Θαναϊλάκη για την ανάλυση του απόψε. Πλέον, δεν έχουμε άλλο χρόνο εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο.